να πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας τον Αντώνη Καπνίδη. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα, μια χαρά. Εσείς? Και εμείς μια χαρά. Ξεκουραστήκατε κιόλας, είχατε και ένα ρεπό χθες. Ναι, ναι. Μετά από αρκετό καιρό κιόλας νομίζω είχατε ρεπό. Ναι, είχαμε γύρω σε ένα μήνα συνεχόμενων προπονήσεων. Το είχαμε διάμεσα ρεπό συνδυασμό με πρωινές, απογευματινές μια μέρα με την άλλη. Αλλά ήταν ότι χρειαζόταν και για γιορτές τώρα για τη Σαρακοστή. Να ευχηθούμε και καλή Σαρακοστή. Όντως να ευχηθούμε και να ευχηθούμε στο τέλος της Σαρακοστής ο Άρης να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Να μην είναι δεύτερος, να είναι πρώτος στην βαθμολογία. Και πρώτος θα είναι στη βαθμολογία εφόσον συνεχίσει φυσικά να κερδίζει. Αυτό έκανε και προχθές, αν και δυσκολεύτηκε Αντώνιο Άρης. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά ήταν, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ μαζί μας, ίσως το τελευταίο διάστημα η χειρότερη εμφάνιση αυτού του πρώτου ημίχρονου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν το χειρότερο, πάντως δεν ήταν καλό παιχνίδι από εμάς. Και όπως ξέρετε είναι δύσκολο σε κάθε αγώνα, όπως να διασπάσει μια άμυνα με σύγχρονους αντιπάλους μέσα στην περιοχή τους. Οπότε δεν είναι εύκολο εδώ να γίνεται αυτό, ειδικά από το πρώτο ημίχρονο που και οι αντίπαλοι έχουν δυνάμεις και όρεξη και πιστεύουν ότι μπορούν να κατακτήσουν κάτι παραπάνω από εμάς. Έχεις δώσει κάποια εξήγηση για το κακό αυτό πρώτο ημίχρονο, δηλαδή για ποιο λόγο η ομάδα μπήκε τόσο άσχημα, ενώ δεν συνέτρεχε κάποιος σοβαρός λόγος? Δηλαδή η ομάδα προερχόταν από ένα σερί νικών, δεν ήταν δηλαδή να πεις αγχωμένη. Όχι, εντάξει, οι σερί νικοί δεν έχουν και πολύ σημασία τώρα σε εμάς, γιατί πάμε για το κάθε αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μπορούμε, επειδή κέρδισαμε στον προηγούμενο αγώνα, που είμαστε πιο χαλαροί τώρα. Ναι. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν μπορεί να σε έναν αγώνα να μην είναι καλός ένας, να μην είναι δύο. Τώρα ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων μαζί, τα οποία λύθηκαν στην πορεία του χρήγιου. Βέβαια, εσύ βοήθησες να λυθεί ο γόρδιος δεσμός και αυτή η εξίσωση το περασμένο Σάββατο, μπαίνοντας και κάνοντας, έλεγα στο ξεκίνημα, Αντώνη, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, για μένα, ο οποίος για τον Α ή Β λόγο δεν ξεκινάει στην ενδεκάδα. Να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος όταν τον φωνάξει, τον καλέσει ο προπονητής του, για να δείξει ότι αξίζει να είναι στην ενδεκάδα. Εσύ έτσι τουλάχιστον λειτουργήσεις. Κοιτάξτε, αυτή είναι και η δουλειά μας. Ή όταν αγωνείς πρέπει να δίνεις πάλι το 100%, ακόμα και όταν αγωνείς μπαίνεις μέσα για να δείξεις και για τον εαυτό σου αυτά που πιστεύεις ότι μπορεί να δώσεις στην ομάδα, αλλά και να βοηθήσεις το υπόλοιπο σύνολο. Δηλαδή να βοηθήσεις και εσύ μέσα από την όποια επιτυχία που θα έχει η ομάδα σε κάθε αγώνα. Ναι, και θέλω να πω δηλαδή ότι αν έμπαινες και δεν ήσουν να χτύπα ξύλο καλός, πρώτα ζημιά στον εαυτό σου θα έκανες και κατ' επέκταση και στην ομάδα. Ναι, μπαίνουμε μέσα και προσπαθούμε να είμαστε καλοί. Αυτό είναι. Οποιοδήποτε τώρα και από τις 11 πρώτες και μετά από τις αλλαγές οι οποίες μπαίνουν για να βοηθήσουν. Καθένα με τον τρόπο του. Πείσμωσες καθόλου, Αντώνη, για το γεγονός ότι ενώ είχες ένα καλό σερί, είχες βάλει κάποια γκολ, 5 τον αριθμό πριν από αυτό το έκτο που έβαλες για το πρωτάθλημα στο μάτι του περασμένου Σαββάτου. Όταν έμεινες εκτός ενδεκάδας στα δύο τελευταία παιχνίδια, πεισμώνει ο ποδοσφαιριστής, πώς αντιδράσεις? Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Τώρα αποθελητισμό κάνουμε, δεν έρχονται πάντα στον καθένα όπως θέλουμε. Είμαστε 20 παίχτες μέσα, δεν γίνεται να είμαστε και 20 ευχαριστημένοι σε κάθε περίπτωση. Σε όλους αρέσει να παίζει και σε μένα αρέσει να παίζει. Οπότε μόνη λύση ήταν, είδα ότι σε ένα παιχνίδι δεν ξεκίνησε και δεν ξεκινάει το άλλο, ήταν να δουλέψω ακόμα περισσότερο και να προσπαθήσω να αποδείξω όταν μου έχει στιγμή το ότι μπορώ και εγώ να παίξω, να αρχίσω ή να πω και να βοηθήσω την ομάδα. Νομίζω ότι σε όλη σου αυτή τη διαδρομή, ειδικά τη φετινή, ένας άνθρωπος ο οποίος σε συμβουλεύει πάρα πολύ και σε καθοδηγεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πατέρας σου, έτσι δεν είναι? Ο οποίος από πρωταθλητισμό, αν μη τι άλλο, ξέρει πολύ καλά. Ναι, έχει πολλές παραστάσεις πάνω στο πρωταθλητισμό, οπότε όταν με βλέπει και εμένα λίγο σκεπτικό ή το οτιδήποτε, προσπαθεί να με συμβουλέψει. Πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι όλες οι συμβουλές του έχουν στόχο και είναι σωστές, είναι για το καλό μου, γιατί είναι πατέρας μου. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να ακούσω και με τον τρόπο μου να το επεξέλθω ότι βρίσκει μπροστά μου. Για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, ο πατέρας ο Θανάσης ο Καπνίδης ήταν πολλά χρόνια προπονητής του Γιάννη Μελισανίδη. Φυσικά του Ολυμπιονίκη, ναι, ναι, μας. Και ήταν και προπονητής του και στην Ατλάντα όταν πήρε το μετάλλιο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Ναι, έχει σίγουρα πολλές παραστάσεις σε πρωταθλητισμό και σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Γι' αυτό παίζεις αθόρυκτο μερικές φορές? Έχει δίνει συμβουλές ο πατέρας? Όχι, όχι. Είναι
ποτέ δεν με συμβούλεψε να κάνω κάτι το οποίο δεν μου αρμόζει, δηλαδή μόνο θετικές συμβουλές. Μου λέει μπες μέσα και προσπάθησε να σου αυτό σου και να κάνεις το καλύτερο μπορείς. Πάντως έτσι, στην εκγύμναση, sorry, στην Αλέξη, εκγύμναση, γιατί έτσι, σε έχει βοηθήσει νομίζω. Έτσι εξηγεί και την τρέλα που έχεις με το γυμναστήριο γενικά νομίζω. Εντάξει, μεγαλώντας σε ένα τέτοιο χώρο, γιατί όσο και στο σπίτι ήταν σε ένταση με τους αγώνες και με αυτά, μπαίνεις και από μικρό σε μια διαδικασία, βλέπεις ότι για να πετύχεις πράγματα πρέπει να δουλεύεις. Αλλά γίνεται μόνο μα θέσει ο ίδιος πραγματικά κάτι και όχι άμα σε πιέσει κάποιος άλλος. Λόγω ύψους πάντως σε κέρδισε το ποδόσφαιρο και σε έχασε ενόργανη. Όχι, λόγω αγάπης περισσότερα. Λόγω αγάπης. Πάντως, Αντώνη, νομίζω ότι σε σχέση με το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και εσύ είσαι περισσότερο ικανοποιημένος από τον εαυτό σου, βρίσκεις πιο εύκολα δίχτυα, βλέπουμε μια συνεχή βελτίωση στην απόδοσή σου. Το νιώθεις και εσύ αυτό, το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό ή θεωρείς ότι είσαι στα ίδια επίπεδα? Όχι, σίγουρα υπάρχει βελτίωση και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί ο καθένας θέλει να βελτιώνεται. Υπάρχει μεγαλύτερη χημεία με τα παιδιά, αν και με αρκετούς γνωριζόμουν, τώρα γνωριζόμαστε με τα καινούργια παιδιά και μέσα από την προπόνηση και την καθημερινότητα και με τους αυτοματισμούς και με τη δουλειά, είτε ατομική είτε ομαδική, βελτιωνόμαστε. Πάντα... Είναι κάτι πολύ θετικό. Με τον καθένα και το ομαδικό σύνολο. Με τον Μπόι πάντως έχεις έτσι μια επικοινωνία λίγο καλύτερη από ότι με τους υπόλοιπους. Φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Είμαστε πιο κοντά και λόγω θέσης, δηλαδή περισσότερες φορές παίζουμε μεταξύ μας παρά με κάποιο που είναι σε κάποια άλλη θέση πιο πίσω, οπότε πρέπει να έχεις καλή επικοινωνία. Μιλάει συνέχεια για προπόνηση και προσπαθεί να με συμβουλεύει για διάφορα πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο και το εκτιμάω πολύ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που μου δίνει. Πάντως, κάθε αγώνα. Είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια όταν τον είχαμε φιλοξενήσει, για τα καλύτερα λόγια για σένα, όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή του All About Aris. Και αυτός δείχνει να σε εκτιμάει και να σε πιστεύει πάρα πολύ ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα στην πορεία της καριέρας σου. Τον ευχαριστώ για όλα, όπως ξαναλέω, και είναι ένα τρομερό παιδί, λέω, αλλά είναι έτσι μιλάμε μεταξύ μας. Πολύ καλός άνθρωπος με όλα τα παιδιά, είναι με όλους κοντά και πιστεύω μπορούμε να του δώσουμε και εμείς πάρα πολλές χαρές γιατί είναι και αρχηγός και το οτιδήποτε. Πάντως, σε έχει αφήσει και πίσω όμως, έχεις 6, έχει 10 στα γκολ. Ναι, να χτυπάει τα πέναλτι. Πες χτυπάει τα πέναλτι. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει σημασία. Πάντως σας βλέπουμε και εκτός γηπέδου και στο διαδίκτυο και τα λοιπά, ότι κάνετε και παρέα. Παρόλο πόσα χρόνια πρέπει να τον πειράξει λίγο, πόσα είναι, διπλάσια είναι τα χρόνια του από τα δικά σου, όχι ακριβώς. Όχι, όχι, εντάξει, όχι και διπλάσια, είπαμε. Επίτηδες θα πάμε, δεν πώς ακούει. 10 χρόνια, 11 αν περνάει κάπου εκεί. Α, δεν ξέρω, μπορεί αν και αυτή την ώρα μπορεί να είναι με την οικογένειά του, γιατί έχει και κάθε μέρα υποχρεώσεις. Τώρα υπάρχει, Αντώνη, ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Λέγαμε ότι είναι ένα από τα κομβικά μάτς του πρωταθλήματος, αυτό με την Δόξα στη Δράμα, γιατί είναι κόντρα σε μια ομάδα που έχει ένα καλό σερί στα τελευταία παιχνίδια. Είναι στην τέταρτη θέση, έχει ανέβει αρκετά και έχει πολύ υψηλό βαθμό δυσκολία στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σίγουρα είναι ιστορική ομάδα. Είναι μια της ομάδας που μας στέρισε όλους τους βαθμούς στην έδρα μας. Έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω, αλλά όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα σαν να είναι με ιστορικές ομάδες ή με δύσκολες ομάδες. Γιατί αλλιώς μπορεί να παραπαθούμε και δεν έχουμε χρόνο και πολυτέλεια για άλλο ή απώλεια βαθμών. Έχεις δίκιο. Σας αγχώνει καθόλου το γεγονός ότι ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί να είναι στο συνένα ή δεν το σκέφτεστε καθόλου? Όχι, εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, καθημερινά την προπόνηση και δεν μπορούμε να πάσουμε με γνώμονα το τι κάνουν οι άλλοι. Βέβαια παρακολουθούμε το τι κερδίζουν, αλλά και πέρα εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει κάθε εβδομάδα, ο καθένας προσωπικά και όλοι ενωμένοι μαζί, πιστεύω να έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Προσωπικό στόχο, γιατί εσύ ξεκίνησες βήμα-βήμα το καλοκαίρι, ήσουν υποδοκιμή, δοκιμάστηκες και μέσα από την παρουσία σου και από τις προπονήσεις και από τους αγώνες έπεισες ότι αξίζει να βρίσκεσαι στον Άρη. Ο επόμενος στόχος σταδιακά που έχεις βάλει ποιος είναι? Στόχος μου αυτή την περίοδο είναι η ομάδα να γίνει πρωταθλήτρια και από εκεί πέρα μπαίνουν νέοι στόχοι, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε κέρδος ο καθένας μεταξύ μας και η ομάδα. Ναι. Πολύ σωστό. Γιατί μέσα από αυτό το στόχο έρχονται και προσωπικές φιλοδοξίες και επιτυχίες. Πάντως, εσύ είσαι ένα από τα λίγα παιδιά που το καλοκαίρι ήρθαν στον Άρη και
πολύ είχαμε στο μυαλό μας να πάμε μέχρι το Γενάρη με αυτά τα παιδιά και το Γενάρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Και όταν έφτασε ο Γενάρης, λέγαμε ότι υπάρχει ο Καπνίδης από τα παιδιά που ήρθαν το καλοκαίρι και θεωρητικά θα ήταν εναλλακτική λύση. Και να δούμε και ποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις θα έχουμε για τη θέση. Αυτό νομίζω το κέρδισες μέσα στο γήπεδο. Ναι, όπως είπα και πιο πριν, κάθε μέρα προπονούμαστε για να έχουμε βελτίωση και όταν βελτιωνόμαστε θέλουμε να έχουμε και επιτυχίες, όπως είναι και αυτό που μου είπες προηγουμένως. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβαθώ σε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε και άλλα γκολ και ακόμη πιο κρίσιμα γκολ και στα επόμενα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και στο τέλος να είμαστε εδώ και να μιλάμε πλέον για τον επόμενο στόχο στη Football League πλέον. Μακάρι. Καλή συνέχεια, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.